Γεια σου, Τίνα. Ωραίο βιβλίο. Ίσως να θέλεις να έχεις το νου σου για... Ω Θεέ μου, είσαι καλά? Εκείνη η πίπα ήταν για το Λόρδο Βύρονα. Hey, κοίτα, έρχεται ο Τρόι. Ίσως να μπορεί να βοηθήσει. Γεια σου, Τρόι. Η Τίνα είχε ένα ατύχημα και έχασε το εμπόρευμά της για το Βύρονα. Καμιά ιδέα? Καλή σκέψη. Ας δούμε τι μπορεί να κάνει ο Τέντι. Θα γυρίσουμε αμέσως, Τίνα. Γεια σου, Τέντι. Συγγνώμη που διακόπτουμε το γεύμα σου, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Μπορείς να βοηθήσεις? Η Τίνα εκτροχιάστηκε και η πίπα που θα παρέδιδε στο Βύρονα έπεσε μέσα στη λίμνη. Μπορείς να βοηθήσεις? Τέλεια! Ευχαριστούμε, Τέντι. Ας το κάνουμε. Κατάλαβα! Είσαι ένα τρένο ναυαγοσώστης. Πάμε! Hey, Τίνα, έρχεται ο Τρόι. Τι κάνεις? Βιάσου, Τρόι. Η Τίνα έπεσε μέσα. Γρήγορα, πέταξέ τη στο σωσίβιο. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου, Τρόι. Πραγματικά έσωσες τη μέρα. Χαιρόμαστε που είσαι καλά, Τίνα. Αλλά αυτό ήταν επικίνδυνο. Την επόμενη φορά περίμενε μέχρι να έρθει ο ναυαγοσώστης. Ελάτε, ας πάμε αυτή την πίπα στο Λόρδο Βύρονα. Γεια σας, φίλοι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σου, Τρόι. Ήρθες να δεις το νέο μουσείο που χτίζεται στην Τρενούπολη? Γεια σου, Τέιλορ. Έχεις ενθουσιαστεί με το νέο μουσείο της Τρενούπολης όπως το Τρόι? Ας ελπίσουμε να τελειώσουν το χτίσιμό του σύντομα. Hey, τι ήταν αυτό? Πιστεύεις πως είναι ένα μικρό σκουπίδι? Τι έγινε, Τρόι? Νομίζεις πως θα μπορούσε να είναι κάτι σημαντικό? Είναι ένα αρχαίο δαχτυλίδι. Έχεις δίκιο, Τέιλορ. Οι οικοδομικές εργασίες πρέπει να διακοπούν, γιατί ίσως να υπάρχει κι άλλος αρχαίος θησαυρός μέσα στο έδαφος, εάν μπορούσαμε μόνο να το ανακαλύψουμε. Είχες μια ιδέα, Τρόι? Τέλεια. Τέντι, σε πειράζει να επισκευάσεις την τηλεόρασή σου αργότερα? Κάποιος αρχαίος θησαυρός βρέθηκε σε ένα εργοτάξιο μιας οικοδομής και ο Τρόι θέλει να γίνει ένα αρχαιολογικό τρένο ώστε να μπορέσει να ξεθάψει τον υπόλοιπο θησαυρό και να προχωρήσουν οι οικοδομικές εργασίες. Ευχαριστούμε, Τέντι. Δείχνεις μεγάλη κατανόηση. Τέλεια! Φαίνεται πως έχεις όλα τα απαραίτητα κομμάτια σε απόθεμα. Φαίνεται πως είσαι πανέτοιμος να πας και να ξεθάψεις αυτά τα αρχαία τεχνουργήματα. Ο Τέντι βοήθησε τον Τρόι ώστε να μπορεί να χειριστεί μερικά αρχαιολογικά εργαλεία. Με αυτό θα μπορεί ο Τρόι να δει πόσο βαθιά θα πρέπει να σκάψει. Wow! Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχουν πολλά αντικείμενα θαμμένα κάτω από τη γη. Ο Τρόι τώρα ξέρει πόσο βαθιά πρέπει να σκάψει για να τα βγάλει όλα. Υπάρχουν όλα τα είδη μέσα στο έδαφος, αλλά είναι όλα κολλημένα μέσα στη γη. Φαίνεται πως ο Τέντι το σκέφτηκε αυτό. Ο Τρόι φαίνεται να έχει μια λύση. Πόσο έξυπνο! Η βούρτσα του Τρόι απομακρύνει απαλά τη γη, ώστε τα αντικείμενα να μπορούν να βγουν από το έδαφος χωρίς να καταστρέφονται. Τέιλορ, Μπίλι, Τρόι. Η Τίνα είναι ρεπόρτερ για το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι και θέλει να σας πάρει συνέντευξη. Μπίλι, η Τίνα θέλει να σου πάρει συνέντευξη σχετικά με το θησαυρό που βρέθηκε στο εργοτάξιο. Αυτό είναι τέλειο! Ο Μπίλι μόλις είπε στην Τίνα πως ο θησαυρός θα γίνει έκθεμα στο νέο μουσείο. Τρόι, ο Μπίλι μόλις σε ευχαρίστησε για τη βοήθειά σου και τώρα θα πάρεις ένα μετάλλιο, ζωντανά στην τηλεόραση. Τι κύριος! Ο Τρόι λέει πως θα δώσει το μετάλλιο στον Τέντι, γιατί δεν θα μπορούσε να ξεθάψει τον θησαυρό χωρίς τη βοήθειά του και φαίνεται πως ο Τέντι κατάφερε να επισκευάσει την τηλεόρασή του εγκαίρως για τα καλά νέα του Τρόι. Μπράβο Τέντι! Βοήθησες ώστε να γεμίσει το νέο μουσείο της Αυτοκινητούπολης με ενδιαφέροντα ιστορικά αντικείμενα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σου Τρόι! Δεν είναι απλά ωραιότερος κήπος? Έρχεται η Τίνα. Φαίνεται πως έχει εντυπωσιαστεί και αυτή από αυτόν τον όμορφο κήπο. Τόσο πολύ που δεν πρέπει να έχει δει εκείνη την απότομη στροφή στις ράγες. Οχ, όχι! Τα λουλούδια καταστράφηκαν. Και τώρα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήρθε να δει τι συμβαίνει. Η Τίνα λυπάται που κατέστρεψε τον κήπο σας, κύριε. Θαύμαζε τα λουλούδια και δεν έβλεπε που πήγαινε. Σας πήρε καιρό να τον φτιάξετε? Ω Θεέ μου! Μακάρι να υπήρχε τρόπος να τον ξαναφτιάξουμε καλύτερο. Νομίζεις πως υπάρχει ένας τρόπος να επιδιορθωθεί όλο αυτό? Τέλεια ιδέα, Τρόι! Ο Τέντι είναι τόσο έξυπνος. Σίγουρα θα μπορέσει να σε μετατρέψει σε ένα ταχεία σκυπουρική τρένο. Τέντι, έγινε ένα ατύχημα στην Τρενούπολη. Μην ανησυχείς, όλοι είναι καλά. Αλλά η Τίνα έχει καταστρέψει εντελώς τον κήπο κάποιου και ο Λόρδος Βύρων έχει θυμώσει πραγματικά. Ξέραμε πως θα ήσουν σε θέση να βοηθήσεις. Ευχαριστούμε, Τέντι. Ένα τρένο κυπουρικής. Αυτό ακριβώς είχε ο Τρόι στο μυαλό του. Θα μπορέσεις να αφαιρέσεις τα μαραμένα λουλούδια σε μηδενικό χρόνο, Τρόι. Ίσως να πρέπει να ελέγξεις εάν δουλεύει ο ψεκαστήρας νερού σου. Υπέροχα! Το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι μερικά ωραία λουλούδια. Ώρα να πάμε και να επισκευάσουμε εκείνο τον κήπο. Τα λέμε αργότερα, Τέντι. Ω, Τίνα, ακόμα αισθάνεσαι άσχημα που κατέστρεψες τον κήπο? Μην ανησυχείς, έρχεται ο Τρόι, το ταχείας κυπουρικής τρένο. Από πού θα ξεκινήσεις, Τρόι? Θέλεις να βγάλεις όλα τα παλιά λουλούδια, ώστε να φυτέψεις τα καινούρια στη θέση τους? Καλή ιδέα. Γρήγορη δουλειά, Τρόι. Είναι ώρα να φυτέψεις τα καινούρια λουλούδια τώρα. Πέφτουν οι βόμβες. Τέλεια. Τελείωσες γρήγορα, Τρόι. Είσαι πράγματι ένα ταχείας κυπουρικής τρένο. Υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις? Καλά θυμάσαι. Τα λουλούδια θα χρειαστούν λίγο νερό. Αρκετά εντυπωσιακό. Τίνα, δεν μπορούμε καν να δούμε τα ίχνη σου πια. Είναι καταπληκτικό, Τρόι. Και ο ιδιοκτήτης δείχνει να το πιστεύει αυτό. Νομίζετε πως είναι ακόμα καλύτερο από πριν? Τότε όλοι είναι χαρούμενοι και όλα οφείλονται σε σένα, Τρόι. Και φυσικά στην καταπληκτική μεταμόρφωση του Τέντι. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σου, Τρόι. Τι ωραία μέρα. Κοίτα, να η κοντέσα Μπέτι. Είναι καλυμμένη με σοκολάτα. Κοντέσα Μπέτι, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Γιατί είστε καλυμμένοι με σοκολάτα? Ετοιμάζατε σοκολατένια πασχαλινά αυγά για να τα μοιράσετε στους κατοίκους της Τρενούπολης και δεν ξέρατε πώς να λιώσετε τη σοκολάτα? Τότε ήταν που η σοκολάτα πήγε παντού. Όχι. Έχεις δίκιο, Τρόι. Η κοντέσα Μπέτι χρειάζεται βοήθεια. Πάμε στην αποθήκη να βρούμε τον Τέντι. Έρχεται βοήθεια, κοντέσα. Γεια σου, Τέντι. Η κοντέσα Μπέτι προσπαθεί να φτιάξει σοκολατένια πασχαλινά αυγά για να τα μοιράσει στους κατοίκους, αλλά καλύφθηκε με σοκολάτα. Χρειάζεται βοήθεια. Μπορείς να μετατρέψεις τον Τρόι σε πασχαλινό τρένο? Εντάξει. Ετοιμάσου να μεταμορφωθεί σε πασχαλινό τρένο, Τρόι. Θαυμάσια! Σωστά! Ένα πασχαλινό καλάθι! Μπράβο, Τέντι! Ο Τρόι είναι τώρα ένα πασχαλινό τρένο. Κοιτάξτε, κοντέσα Μπέτι, ο Τρόι γύρισε για να βοηθήσει, ως ένα πασχαλινό τρένο. Δεν είστε όλοι καλυμμένοι με σοκολάτα. Φάγατε τη σοκολάτα, κοντέσα? Και εμένα μου αρέσει η σοκολάτα. Τρόι, ας φέρουμε ακόμα λίγη σοκολάτα στην κοντέσα για να φτιάξουμε τα σοκολατένια πασχαλινά αυγά. Γουάου! Αυτή είναι η σοκολάτα. Φόρμες αυγών. Με αυτές θα δώσουμε στη σοκολάτα το σχήμα των πασχαλινών αυγών. Περίμενε ένα λεπτό, Τρόι. Χρειάζεσαι κάτι για να κρατάει τα αυγά. Ο Τέντι σου έδωσε ένα πασχαλινό καλάθι. Έξοχα. Γουάου! Η σοκολάτα καλουπώνεται σε πασχαλινά αυγά. Σοκολάτα και γλάσο. Νόστιμο. Τα σοκολατένια πασχαλινά αυγά φαίνονται υπέροχα. Τι ωραίο κέρασμα. Τέλεια δουλειά, Τρόι. Είσαι το καινούριο μας πασχαλινό λαγουδάκι. Τώρα πάμε να παραδώσουμε τα αυγά. Γεια σου, Τέντι. Θα λέμε την επόμενη φορά, φίλοι μου. Γεια σου, Τρόι. Πας να δοκιμάσεις την αίθουσα με τους καθρέπτες στην Τρενούπολη? Πόσο συναρπαστικό. Γουάου, Τρόι, αυτοί οι καθρέπτες είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Φαίνεσαι τόσο αστείος. Ω, αγαπητέ, τι ήταν αυτός ο θόρυβος? Ω, γεια σου, Τίνα, τι συμβαίνει? Ένα φάντασμα σε κυνήγησε στην αίθουσα με τους καθρέπτες. Ω, Θεέ μου, Τίνα, αυτό είναι τρομερό. Μα πού είναι αυτό το φάντασμα, Τίνα? Κοίτα, εκεί είναι, Τρόι. Είναι το φάντασμα. Πρέπει να το σταματήσουμε, Τρόι. Αλλά πώς μπορούμε να διώξουμε ένα τόσο τρομακτικό φάντασμα? Έχεις δίκιο, Τρόι. Ο Τέντι θα μπορέσει να σκεφτεί ένα σχέδιο. Τίνα, θα περιμένεις έξω από τη σύραγγα για όση ώρα ο Τρόι θα είναι στην αποθήκη? Μη φοβάσαι, ο Τρόι θα επιστρέψει και θα πιάσει αυτό το αντιπαθητικό φάντασμα. Γεια σου, Τέντι. Ω, τι διαβάζεις? Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την ιστορία των φαντασμάτων στην Τρενούπολη. Τι τρομερή σύμπτωση! Η Τίνα κυνηγήθηκε από ένα φάντασμα στην αίθουσα με τους καθρέπτες. Πρέπει να τη βοηθήσουμε και να διώξουμε το φάντασμα. Βασιζόμαστε σε σένα να σκεφτείς ένα μαγικό σχέδιο, Τέντι. Σίγουρα δεν το περίμενα αυτό, Τέντι. Μετατρέπεις και τον Τρόι σε φάντασμα. Γουάου, Τρόι, είσαι λιγάκι τρομακτικός. Αυτή η μαγική φωνή θα κάνει τον Τρόι να ακούγεται τρομακτικός, Τέντι. Βάζεις έναν φακό κάτω από του Τρόι το πηγούνι για να τον κάνεις να φαίνεται ακόμα πιο τρομακτικό στο σκοτάδι. Τέλεια ιδέα! Εντάξει, Τρόι, είσαι έτοιμος να διώξεις το φάντασμα κάτοικο της Τρενούπολης? Ας ξεκινήσουμε! Ακόμα δεν μπορείς να δεις το φάντασμα πουθενά. Λοιπόν, συνέχισε να κοιτάς. Το άκουσες αυτό, Τρόι? Νομίζω πως ήταν το φάντασμα πάλι. Εντάξει, Τρόι, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Ώρα να ευνηδιάσεις το φάντασμα και να το τρομάξεις. Ο Τόνι, λετρένο, ήσουν εσύ από την αρχή. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τόνι, λετρένο, πώς μπόρεσες να τρομάξεις έτσι την Τίνα? Προσπαθούσε μόνο να διασκεδάσει στην αίθουσα των καθρεπτών. Ελπίζω η Τίνα να μπορέσει να σε συγχωρήσει. Τίνα, συγχωρείς τον Τόνι? Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, Τίνα. Τι είναι, Τίνα? Είναι υπέροχη ιδέα. Τόνι, η Τίνα λέει ότι θα σε ξεναγήσει στην αίθουσα των καθρεπτών τώρα που της απολογήθηκες όμορφα. Νομίζω πως το άξιζες αυτό, Τόνι. Ευχαριστούμε για όλη σου τη βοήθεια, Τρόι. Θα σε τρομάξουμε την επόμενη φορά.